Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Βαγγέλη Πισία, ομότιμο καθηγητή και διδάκτορα διεθνών και οικονομικών σχέσεων. Τον κύριο Πισία σας θυμίζω ότι πριν αρκετά χρόνια τον είχαμε γνωρίσει στο συντονισμό της πρωτοβουλίας ένα καράβι για τη Γάζα, που τότε είχε εμπλοκεί και η Κρήτη, σας θυμίζω, με άδοξο τρόπο, και είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει όλο το παζλ της Λωρίδας στη Γάζα και φυσικά όλες τις πτυχές του Μέσα Ανατολικού με επίκεντρο το Παλαιστινιακό και το Ισραήλ. Κύριε Πισία, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις από την 7η Οκτωβρίου και μετά, με τα όσα διαδραματίζονται στη γειτονιά μας ουσιαστικά. Θα σας πω μόνο, αν επιτρέπετε, πρώτα να προσθέσω ότι δεν μιλώ τώρα τόσο με την, ας πούμε, ιδιότητα του ακτιβιστή που πήγαμε πράγματι το 2008, προσπαθήσαμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό στη Γάζα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτή την ιστορία, αλλά με την ιδιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος ξεκινάει τη γνωριμία του 1982 στο Λίβανο με τις παλαιστινιακές οργανώσεις γενικότερα, αλλά και ειδικότερα με τον Αραφάτ, τον πρόεδρο Αραφάτ, και συνεχίζεται το 1995 όταν καλούμε να αναλάβω ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, την διεύθυνση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ως ο project manager, το οποίο αποσκοπεί στην χρηματοδότηση δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών της Παλαιστινιακής τότε αρχής στα πλαίσια των συμφωνιών του Όσλο. Δηλαδή είμαστε μετά το Όσλο που υπογράφηκε το 1993, και ξεκινάμε το 1995-96, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έμεινα πολύ καιρό κάτω, πήγαινα, ερχόμουνα, συνδέθηκα με τους ανθρώπους, κυρίως της Παλαιστινιακής Αρχής, με τον ίδιο τον πρόεδρο Αραφάτ, υπήρξαν και στιγμές αλυσμόνητες. Συνδέθηκα όμως και με τους ανθρώπους της άλλης πλευράς της Χαμάς. Έχω γνωρίσει σχεδόν όλη την πολιτική ηγεσία. Τολμώ να πω ότι καταλαβαίνω πώς σκέφτονται και εκείνοι καταλαβαίνουν πώς πρέπει να μου μιλήσουν για να σκέφτομαι με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Και πώς πρέπει να πιάσουν εκείνοι τα ιδιώματα ενός δυτικού, Αλεξανδρινού Αιγυπτιώτη βέβαια, αυτό παρέλθει να το πω, αλλά έχει σημασία, γιατί φεύγοντας στα 16 μου χρόνια από την Αίγυπτο είχα μάθει και αρκετά καλά αραβικά, που διδασκόμασταν τότε στα ελληνικά σχολεία της ελληνικής κοινότητας. Οπότε δημιουργήθηκε μια σχέση πολύ καλή και συνεχίστηκε και σε άλλες χώρες στη Συρία που πήγα τη δεκαετία αυτή που αποφάσισαν κάποιοι να ανατρέψουν τον Άσα, δεν γνωρίζουμε ποιοι και με τη βοήθεια ποιών, κυρίως η Τουρκία μπήκε πρώτη σε αυτό το παιχνίδι, βοηθήθηκε από το Κατάρ, και βέβαια η Δύση επέλεξε αυτούς, την Τουρκία και το Κατάρ, και επιδίωξε μαζί τους και με τη συνδρομή μιας οργάνωσης όπως ο ISIS την ανατροπή του Άσαντ. Ο Άσαντ δεν έπεσε, είναι εκεί, και μπορώ να πω εκείνο που δεν είναι πια εκεί είναι ο ελληνισμός που υπήρχε και στη Συρία, η ελληνορθοδοξία η οποία είχε χώρο στη Συρία, γιατί οι βαρβαρότητες των επιτιθέμενων δημιούργησαν σοβαρά πλήγματα σε μια ιστορική συνέχεια. Ερχόμαστε όμως τώρα στο θέμα μας. Να σας πω ότι η πρώτη μου εντύπωση ήταν, εκτός από το ξάφνιασμα, βαθιά δυσπιστία. Όταν σας λέω βαθιά δυσπιστία, είναι όχι γιατί θα υποθέσει κανείς έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στους Παλαιστίνιους, την οποία προκύπτει και από την έμπρακτη στάση μου υπέρ των βασικών τους αιτημάτων, να αποκτήσουν, εάν τηρηθεί η λύση των δύο κρατών, γιατί και αυτό δεν είναι δεδομένο, εάν πάνε τελικά για τη λύση των δύο κρατών όπως αποφασίστηκε στο Όσλο, να αποκτήσουν και αυτοί ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος, έστω σε εκείνο το πενιχρό 14% του εδάφους που τους έδωσαν εκείνες τις συνθήκες, για τις οποίες ο πρόεδρος Αραφάτ, του οποίου του γινόταν κριτική τότε, του έλεγαν οι Παλαιστίνοι, μα τι πήραμε εμείς το 14% που ζούσαμε εδώ πέρα 3.000 χρόνια. Εξαφανίστηκαν οι Εβραίοι το
50-60 μετά Χριστόν χάθηκαν από την περιοχή, έμειναν ελάχιστοι, επανέρχονται στα τέλη του 19ου αιώνα και θα πάρουν το 86%. Και μετά εμάς μας πετάνε και έξω τους μισούς τουλάχιστον και ζούμε πρόσφυγες τώρα εδώ και εκεί σε διάφορες χώρες. Πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό? Και έλεγε ο Αραφάτ εντύμως ότι καταλαβαίνω. Αν εσείς διαφωνείτε μια φορά, εγώ διαφωνώ χίλιες φορές με αυτό που υπέγραψα. Δεν έβλεπα λύση αυτή τη στιγμή, άλλη λύση. Να πάμε έτσι και βλέπουμε παρακάτω τι θα γίνει. Ίσως είχε κάποιες αυταπάτες, έπεσαν αυτές οι αυταπάτες. Βρέθηκα πολύ κοντά στη Μουκάτα, να πάω να μείνω η Μουκάτα. Ήταν ένα κτίριο μες στη Ραμάλα όπου είχε κλειστεί ο Αραφάτ περικυκλωμένος από τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Μιλάμε για λίγο πριν το Τζενίν του 2002, αν θυμάστε τότε την τραγική εξέλιξη της μάχης του Τζενίν. Δεν είχε επιτεθεί τότε η Χαμάς, για να βάλουμε και κάποια πράγματα στη θέση τους. Επιτέθηκε η Χαμάς το 2002, αλλά περικυκλώθηκε, έμεινε και ένα μεγάλο διάστημα μέσα κλεισμένος, πάρα πολλούς μήνες, ίσως πάνω από χρόνο έμεινε ο Αραφάτ εκεί. Πήγαν μερικοί ξένοι, κατάφεραν να μπουν μέσα και να κάτσουν και αυτοί μέσα κλεισμένοι ως όμηροι, αλλά και ως ασπίδα για τον Αραφάτ. Η δική μου προσπάθεια, την οποία ανέλαβαν η Παλαιστινιακή Αρχή, να με βάλει και εμένα μέσα, είχα κατέβει κάτω δύο μήνες μετά τα γεγονότα του Τζενίν, δεν ευδοκίμησε, γιατί είχαν ακροβολιστεί, φαίνεται είχε διαρρεύσει πληροφορία για να χτυπήσουν τα άτομα που τέλος πάντων θα πηγαίναμε για να με βάλουν εμένα μέσα. Συνεχίστηκε αυτή η ιστορία το 2006. Έχει πεθάνει ο Αραφάτ, έχουμε εκλογές. Κατεβαίνω ως διεθνής εκλογικός παρατηρητής με πρόσκληση από τον ΟΗΕ, διότι αναγνωρίζεται ότι εγώ δούλεψα σε αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεφαλής ενός κονσόρτσιουμ που Leader ήταν μια ελληνική εταιρεία μελετών μαζί με μια Ιρλανδική και μια Ιταλική. Μας είχε ανατεθεί η κατασκευή και μάλιστα έκανε μια προσωπική πρόσκληση σε μένα να το κάνουν μόνο Έλληνες από τον ίδιο τον πρόεδρο Αραφάτ. Και ξενύχταγαν τεχνικά γραφεία εδώ στην Ελλάδα, δούλευαν 24 ώρες 24 ώρα και τα παραδώσαμε έγκαιρα. Αυτή η προσπάθεια που έγινε κάπως να επιβιώσει τότε τα λεγόμενα παλαιστινιακά εδάφη αναγνωρίστηκε και σε επίπεδο σχέσεων, ας πούμε, με τους Παλαιστίνιους, αλλά και τελικά φάνηκε ότι τα Ηνωμένα Έθνη με κάλεσαν και εμένα για εκλογικό παρατηρητή. Έζησα τις εκλογές όπου εκεί γίνεται η αλλαγή, διότι η πλειοψηφία των Παλαιστινίων επιλέγει την Χαμάς, η οποία εκλέγεται χωρίς αμφισβήτηση περί βίας, νοθείας ή οτιδήποτε άλλο. Απλά καθυστερούσαν να βγάλουν τα αποτελέσματα, μάλλον οι Ιγγλέζοι φρόντιζαν γι' αυτό. Το BBC έδωσαν με 12 ώρες καθυστέρηση αποτέλεσμα και όλοι δεν ξέραμε μήπως γίνει κάτι, γιατί δεν βγαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που ήταν να μην βγει η Χαμάς. Να μην ακούμε κάτι ιστορίες τώρα ότι η Χαμάς την έφτιαξε το Ισραήλ κτλ. Αυτά είναι άλλα. Πρέπει να μιλάμε πολλή ώρα για αυτά, το πώς γίνεται κάτι, τι ακριβώς γίνεται. Αλλά και αναλαμβάνει η Χαμάς. Η ηγεσία της βέβαια ήταν στην παρανομία. Εγώ μπόρεσα να δω τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Σαετσιάν, ο οποίος μαζί με άλλους τρεις ήταν στην επιφάνεια του εδάφους, διότι φοβόντουσαν επίθεση πυραυλική. Κάναμε τις πρώτες κουβέντες, έστειλα και κάποιες ανταποκρίσεις στην Ελλάδα. Και μπορώ να πω ότι διέκρινα μία προσπάθεια να ζήσει και η Γάζα, να ζήσουν οι Παλαιστίνοι έστω με αυτό το πρώτο αποτέλεσμα. Ήταν καλή κουβέντα σε ένα ερημόσπιτο κάπου που με πηγαίνανε, έπαιρνε ένας, με πήγαινε ο άλλος, για να μην προδοθεί και το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο Σαετσιάν. Όμως, να το πω και αυτό για την ιστορία, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επίθεση της Χαμάς, με ρουκέτες, σκοτώθηκε αυτός και η οικογένειά του με ρουκέτες από το Ισραήλ. Όλη του οικογένεια ξεπηλήθηκε και αυτός ένα βράδυ, κάπου ένα χρόνο αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνω ξανά το 2006, όπου έχει συντελεθεί ένα μεγάλο φωνικό. Μια οικογένεια Παλαιστινίων είναι στην παραλία κάτω, ένας πατέρας, μια μάνα και τα 6 παιδάκια τους. Και έχουν στρώσει το τραπεζομάντιλο. Και εκεί τέλος πάντων τρώνε το μεσημεριανό τους. Το παιδάκι το ένα απομακρύνεται, η ρουκέτα πέφτει, σκοτώνει τους 7, σώζεται το μικρό το παιδί, γίνεται θρύλος, το
περιφέρουν το παιδάκι που σώθηκε, που όλη του η οικογένεια ξεκληρίστηκε. Και τότε, τέλος πάντων, εγώ βρισκόμουν στην Ελλάδα, αποφάσισα να ξαναπάω κάτω. Και έμεινα 2 μήνες εκεί. Με συγχωρείτε, μ' ακούτε ή κάτι έχει συμβεί στο τηλέφωνο? Βεβαίως σας ακούμε, βεβαίως σας ακούμε. Και δεν σας διακόπτουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναπήγα εκεί και έζησα 2 μήνες στο περιβόητο. Τώρα πλέον μαθαίνουμε εμείς οι Έλληνες ότι υπήρχε και ένα ελληνοορθόδοξο μοναστήρι μες στη Γάζα και μια εκκλησία. Εκεί ήταν ο καλόγερος ο Αρτέμιος. Όχι, στην Κρήτη το ξέραμε τουλάχιστον. Θέλω να το πω. Α, εσείς το ξέρετε. Το ξέραμε. Να το πείτε, βέβαια να το πείτε. Ναι. Ελάτε. Και τέλος πάντων ο Αρτέμιος ήταν εκεί, μου είπε να μείνω στο μοναστήρι. Είχα αποφασίσει να κάτσω εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι άρχισαν οι Ισραηλινοί να βομβαρδίζουν την Γάζα σε αντίπεινα στην απαγωγή. Διότι μετά από αυτό το περιστατικό με το κοριτσάκι, μια ομάδα κομάντο πέρασε κάτω από το τείχος, έφτιαξε λαγούμι μεγάλο, 500 μέτρα λαγούμι. Βγήκαν από την πίσω μεριά, έξω δηλαδή από το τείχος που χωρίζει την Γάζα από το Ισραηλινό έδαφος, και εκεί συνέλαβαν τον Τσαλίτ, αν θυμάστε, έναν Ισραηλινό φαντάρο. Μάλιστα. Τον φέρανε από το λαγούμι μέσα και είπαν εμείς τον ανταλλάσσουμε με τις γυναίκες και τα παιδιά, έναν αριθμό πρότειναν, 1000 είπαν στην αρχή. Πρέπει να ήταν 7.000 οι φυλακισμένοι Παλαιστίνοι τότε στις φυλακές του Ισραήλ. Ανταλλάσσουμε αυτόν με γυναίκες και παιδιά. Δώστε μας, ξέρω εγώ, πίσω παιδιά, 2 χρονών, 3 χρονών που ήταν με τη μαμά τους στη φυλακή. Δώστε μας αυτούς και εμείς σας δίνουμε το τσαλίτ. Αρνήθηκε το Ισραηλινό κράτος μέχρι που μερικά χρόνια αργότερα, βέβαια, οι Παλαιστίνοι τον έδωσαν. Κάποια στιγμή άνοιξε μια χαραμάδα φωτός και δώσανε κάποιους Παλαιστίνιους. Και τότε τον παραλάβανε σοκ και αυλαβή. Δεν του είχαν κόψει το κεφάλι, τα χέρια, ούτε τίποτα. Δηλαδή, και ο άνθρωπος βγήκε, μάλιστα ο πατέρας του έκανε και καλές δηλώσεις. Δηλαδή, έλεγε το γιο μου, εν πάση περιπτώσει, δεν του έκαναν τίποτα. Καλά ήταν. Και απλά ήταν. Αυτόν είχαν κρίσει. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτά γιατί τα αναφέρω. Διότι όταν ακούω εγώ ότι έγιναν αυτά τα φρικτά εγκλήματα, κάτι δεν μου πάει μέσα. Έχω γνωρίσει τον κόσμο εκεί, παιδιά, παιδάκια. Μικρά, οικογένειες, με έχω φάει στα σπίτια τους και αυτά. Δεν μου έβγαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί και κόβαν κεφάλια. Η δημοσιογράφος του CNN βέβαια αποκατέστησε την αλήθεια, η ίδια που έβγαλε αυτή την είδηση από κάποια παραπληροφόρηση που έγινε εκεί, είπε ότι αυτά δεν είναι αληθή. Και ίσως κάποιοι να κατάλαβαν ότι η προπαγάνδα σε εποχές πολέμου μπορεί να νομίζουμε ότι ξεκίνησε από τον Γκέμπελς και μετά το θάνατο του Γκέμπελς τελείωσε. Αλλά φαίνεται πως έχει εξελιχθεί τις μέρες μας. Το άλλο ήταν ότι εκτός από αυτό το γεγονός, από αυτό το έγκλημα, μπήκα στη θέση αυτών των ανθρώπων. Μπήκα στη θέση τους, εγώ πίστηκα ότι εκτός από κάποιες καταστάσεις ακραίας βίας που μπορεί να δημιουργήθηκαν την ημέρα της επίθεσης, γιατί τέλος πάντων δεν ξέρεις και ποιον έχεις δίπλα σου. Πόλεμος γίνεται. Ένας πόλεμος από μια ομάδα ανταρτών απέναντι σε ένα πολύ συγκροτημένο κράτος, σε μια περιοχή βέβαια που δεν κατοικείται. Αυτό δεν σημαίνει, κύριε Πισία, επειδή δεν είστε εκτός τόπου και χρόνου και ξέρετε καλύτερα από άλλους την πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι δεν μακέλεψαν και άμαχο πληθυσμό. Εδώ έχουν βγει. Βεβαίως, αυτό έλεγα τώρα. Μάλιστα. Αυτό πήγα από τώρα, ότι μπορεί πολλοί από τους μαχητές που λέμε της Χαμάς που πήγαν εκεί να πήγαν για να κάνουν μια αντάρτικη πράξη. Και να είχε έστω, εάν θέλανε να δημιουργήσουν, είχαν κάποιους στόχους, να περιορίστηκαν σε αυτούς. Ορισμένοι άλλοι σκότωσαν, ναι, σίγουρα υπήρξαν φόνοι αμάχων, όμως ο σκοπός τους, έτσι το κατάλαβα και έτσι αποδεικνύεται ότι είναι, ο σκοπός τους δεν ήταν να σκοτώσουν, ήταν να πάρουν αμάχους για ομήρους. Και πήρανε περίπου 200. Παρά το ότι είναι πολύ προστατευμένη περιοχή εκεί, αυτή που βρίσκεται έξω από τα Ασπυρών, έξω από τα Μπετχανούν και από αυτά τα μέρη. Και συνήθως ο πληθυσμός εκεί, παρά το ότι ζουν σε μια οικογενειακή κατάσταση, σαν κανονικοί άνθρωποι, οι περισσότεροι όμως έχουν στρατιωτική ιδιότητα. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι παραμεθόρια περιοχή. Αυτό σε τίποτα δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε ακρότητα και οποιουσδήποτε φόνους αμάχων έγιναν εκτός μάχης. Εκτός μάχης, γιατί δόθηκαν κάποιες μάχες εκεί. Αυτό το καταδικάζει. Καταδικάζει όμως ένα γεγονός το οποίο το γέννησε
ένας τρόμος και μία καταπίεση τουλάχιστον 75 χρόνων, αν μετρήσουμε το 48, τότε που ιδρύεται με τον τρόπο που ιδρύθηκε και με πολλή βία και με το πέταμα των μισού πληθυσμού της Παλαιστίνης έξω από τη χώρα του, με κατάκτηση. Και να σας πω για το 2014. Μας είπανε ότι τώρα το Ισραήλ νόμιμη άμυνα. Ωραία. Νόμιμη άμυνα, γιατί μπήκαν μέσα και σκότωσαν αμάχους. Ποιος ο λόγος που το 2014 με βομβαρδισμούς στο Ισραήλ σκότωσε 2.500 Παλαιστίνιους? Είχε προηγηθεί κάποια ενέργεια σαν κι αυτήν? Όχι βέβαια. Το 2006 που ξαναπάω εγώ κάτω μετά το φόνο αυτού του κοριτσιού και είμαι μέσα στο μοναστήρι και κάθομαι από ένα μικρό παραθυράκι και κοίταζα έξω και άκουγα. Έβαζα στην αρχή γραμμούλες, μετά τα παράτησα. Περίπου 800 με 1200 οβίδες την ημέρα. Μιλάμε για οβίδες και για, βέβαια, και για βόμβες φωσφόρου. Έχω θαύσματα φέρει εδώ. Αυτή ήταν η ζωή των ανθρώπων. Αυτό κράτησε 2 μήνες. Είχαμε και εκεί εκατοντάδες νεκρούς αμάχους, γιατί ήταν ρίχναν οβίδες. Τίποτε άλλο. Και μερικές φορές βέβαια ειδοποιούσαν, ρίχανε και κάποιες ντροκέτες πολύ στοχευμένες, όπου είχαν μια πληροφορία, τέλος μια πληροφορία, ότι σε αυτή την πολυκατοικία ζει ένας, όπως τον λένε, τρομοκράτης, χαμασίτης, τζιχαντιστής, τι ήταν. Και χτυπούσαν τον στόχο, βέβαια κατέβαινε όλη η πολυκατοικία κάτω. Και αν είχαν μείνει μερικές γιαγιάδες, μερικά παιδιά μέσα, πάνε κι αυτοί. Θέλω να πω συνεπώς ότι αυτή η αιτιολογία είναι, δηλαδή για τους Παλαιστινίους, ήταν μια ρουτίνα. Ακόμα και η αντεπίθεση του Ισραήλ περιμένανε ότι μετά από αυτό που κάνανε θα υπάρξουν αντίπεινα. Άμετρα αντίπεινα. Σύμφωνα με την Μπετσελέμ, δεν χρησιμοποιώ καμία πηγή Παλαιστινιακή, να ξέρετε κύριε Σαχίνη. Χρησιμοποιώ την Μπετσελέμ, παράδειγμα. Είναι Ισραηλινή οργάνωση η οποία επεξεργάζεται καλές βάσεις δεδομένων από έντιμους, κατά τη γνώμη μου, ανθρώπους, διότι υπάρχουν πολλοί έντιμοι Ισραηλινοί και καλών προθέσεων. Αλίμονό τους όμως ζουν σε μια χώρα όπου οι καλές προθέσεις και η εντιμότητα και η πίστη σε αυτό το όραμα του Ράμπιν, να το πω έτσι, στρατηγού που γίνεται πρόεδρος της χώρας αυτής και δολοφονείται από τους ίδιους Ισραηλινούς το 1996 μετά τις συμφωνίες του Όσλο. Τον άνθρωπό τους τον σκοτώσανε. Τον σκοτώσανε για να μην εφαρμόσει ένα σχέδιο το οποίο έλεγε μερικές λέξεις όπως να ζήσουμε μαζί εν ειρήνη. Διότι εμείς έχουμε τις προσβάσεις στις μεγάλες τράπεζες, εμείς έχουμε τις προσβάσεις στην τεχνολογία, είμαστε ένας έξυπνος και δημιουργικός λαός, η Παλαιστίνη είναι επίσης ένας έξυπνος και μάλιστα έλεγε ο εξυπνότερος αραβικός λαός, έχει απλωθεί σε όλες τις χώρες του αραβικού κόσμου και έχει διακριτές θέσεις, γιατροί, μηχανικοί, μάνατζερ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ χρήσιμοι, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας να γίνουμε και εμείς η Παλαιστίνη, η Εβραιοαραβική Παλαιστίνη, να γίνει μια σημαντική χώρα στη Μέση Ανατολή. Και βέβαια, επειδή σκεφτόταν και με τον τρόπο του, έλεγε να γίνουμε μια κυρίαρχη οικονομική δύναμη. Οικονομική δύναμη στην περιοχή. Δεν έκανε προβολή ισχύως, προβολή πολεμικής ισχύως. Έλεγε πάμε μαζί. Σκοτώσαν οι ίδιοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η δυσπιστία μου ήταν βαθιά για αυτό το οποίο έγινε. Και βέβαια έγιναν αυτά που ακολουθήσανε. Και έγινε και αυτό που έγινε στο μοναστήρι. Θα σας πω μόνο μια μικρή ιστορία για αυτό το μοναστήρι. Ο μοναχός μια μέρα έρχεται πανικόβλητος και μου λέει: Πόπο, ήρθανε, λέει, οι επικεφαλής, τέλος πάντων, ας πούμε, οι εκπρόσωποι του ποιμνίου μου και μου λένε: Θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση για να καλέσουμε τον Δήμαρχο στην αυλή, εκεί μεταξύ μοναστηρίου, εκκλησίας κτλ. Και τι να κάνω, κύριε Βαγγελέ, είπε ο Αλέξιος, τον οποίο τον γνώρισα και είναι ένας άνθρωπος ακέραιος. Δεν γνωρίζω περισσότερα, εκτιμώ την ακεραιότητά του και την δήλωσή του, η οποία μιλάει για έγκλημα πολέμου, όπως και η δήλωση του Θεόφιλου, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ας αφήσουμε τι λένε τα κανάλια εδώ πέρα, τι ψευτιά βγαίνει από τα ελληνικά κανάλια που δεν μας τιμά σαν Έλληνες, σαν ανθρώπους που θέλουμε να περπατάμε σε αυτόν τον πλανήτη και με το ήθος μας. Όχι μόνο με το να βγάλουμε 5 δεκάρες, ας πούμε, παραπάνω, ρίχνοντας κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ήταν πανικόβλητος, μου λέει: Θα βγω, θα φύγω. Βομβαρδιζόταν η Γάζα τότε. Θα φύγω, λέει, θα πάω στα Ιεροσόλυμα. Θα μείνει έτσι το μοναστήρι, είναι 2-3 άνθρωποι εδώ. Να έχεις και εσύ το νου σου, κύριε Βάγγελ, μια και κάθεσαι εδώ πέρα και αποφάσισες να μείνεις εδώ. Και ίσως πήγαινα κι εγώ να μείνω και όπως και έκανα. Δηλαδή, μόλις έφυγα, πήγα σε ένα σπίτι να με φιλοξενήσουν.
Και μετά από λίγο με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: δεν με αφήσανε να περάσω εσένα και γυρίζω πίσω. Και τώρα τι θα κάνω, που οι Παλαιστινοί αποφάσισαν, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι Παλαιστινοί, να την κάνουν την εκδήλωση στον αυλόγερο του Πανεπιστημίου. Του λέει: εντάξει, μην πανικοβάλλεσαι, θα έρθω και εγώ αύριο το πρωί. Λέει: θέλω να κάνω ένα λόγο. Έγραψε κάτι, του λέω: τέλος πάντων, εκεί, μην τα λες πολύ από εδώ, μην τα πεις πολύ από εκεί. Μίλα εκεί για ένας λόγος ενός ανθρώπου της Εκκλησίας. Μια αγάπη, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ αυτά. Και βέβαια να μην συνεχίζεται αυτό το αίμα, εν πάση περιπτώσει, που ποτίζει τη γη. Να πες κάτι, ας πούμε, έτσι αυτό. Ναι, αγαπητέ Ευάγγελε, θα κάνω μια προσπάθεια. Την άλλη μέρα, του λέω: θα έρθω και από το πρωί να το δούμε μαζί. Αλλά είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι και άργησα να φτάσω. Δηλαδή, από εκεί που μου άφησε ένα αυτοκίνητο, άργησα να φτάσω. Όταν μπήκα μέσα, κατάλαβα. Δεν θα ήταν μόνο ο Δήμαρχος. Ήταν όλη η Παλαιστινιακή ηγεσία. Βλέπω μπροστά μου τον Ισμαήλ Χανέγια. Βλέπω τον Μαχμούντ Ζαχάρ, τον άτυπο αρχηγό της Χαμάς. Βλέπω τον Ελμπάτες, τον άτυπο επίσης αρχηγό της Ισλαμικής Τζιχάδ. Και πάρα πολύ κόσμο μαζί με το Πίμνιο, οι οποίοι ήρθαν όλοι και λένε: εμείς μετά τη λειτουργία που έγινε πριν από λίγο, ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε την χριστιανική, ορθόδοξη, παλαιστινιακή κοινότητα, να το πω, κοινωνία που ζει μαζί μας, είναι περίπου 4-5 χιλιάδες, που ζει μαζί μας εδώ στη Γάζα. Και οι οποίοι μας προσκάλεσαν. Παίρνει το λόγο ο Χανίγια, μιλάει, παίρνει το λόγο ο Αρτέμιος, διαβάζει την ομιλία του, πέφτουν πάρα πολλά χειροκροτήματα και για να μην τα πολυλογώ, όταν κατεβαίνει κάτω μου λέει: Ευάγγελε, με χειροκροτούσαν πάρα πολύ. Τι είπα, μήπως είπα κάτι που ξεφεύγει. Του λέω: η αλήθεια ήταν πολύ γλαφυρή η τοποθέτησή σου και πιθανό να παρεξηγηθεί. Αλλά θα στείλω κανένα δύο ανταποκρίσεις στην Ελλάδα. Θα πω ότι τέλος πάντων ο Αρτέμιος στα πλαίσια, ξέρω εγώ, αυτά, το Πίμνιο και αυτά, τα είπε κάπως έτσι συγκινητικά, που μπορεί να ενοχλήσει τους Ισραηλινούς. Αυτή ήταν η πρώτη μου, έτσι, αν θέλετε, επαφή με το μοναστήρι και με το ελληνοορθόδοξο κομμάτι. Είχαν εκλέξει και τον Ταουίλ. Ο Ταουίλ ήταν ένας βουλευτής, χριστιανός ορθόδοξος, που ήταν συνεργαζόμενος με τη Χαμάς. Διότι αν ξέρετε, οι βουλευτές εκεί βγαίνουν μισοί από τα κόμματα και μετά τα κόμματα δηλώνουν συνεργαζόμενους, οι οποίοι είναι περίπου οι άλλοι μισοί. Έχουν αυτό το εκλογικό σύστημα. Δεν μου πρόκυψε συνεπώς ότι συνέβη αυτό που αναφέρθηκε και βέβαια μετά η ένταση των αντιπίνων πλέον, ας πούμε, δεν έχει αρχή και τέλος. Αυτό που έγινε στο νοσοκομείο. Ρίξανε βόμβα, ας πούμε, που εκρήγνεται πριν φτάσει και λέγανε μετά. Μα μιλούσαν σε μικρά παιδιά. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά έχω κάποιες γνώσεις για αυτά τα θέματα. Έσκασε η βόμβα πάνω από το έδαφος. Είναι αυτές οι βόμβες που κάνε πάνω από το έδαφος. Και δεν είχε, λέει, κρατήρα. Δεν έχει κρατήρα. Αλλά σκοτώνει 500 ανθρώπους όμως. Και τους σκότωσε. Στο νοσοκομείο τους ανθρώπους. Παίρνουν αποφάσεις με συνελεύσεις οι γιατροί και λένε: δεν φεύγουμε, δεν παρατάμε τους ασθενείς μας. Αυτά είναι πολύ συγκινητικά, κύριε Σαχή. Είναι ψυχωμένος λαός. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν σε αυτόν τον κόσμο και ο καθένας κοιτάζει τον εαυτούλη του και την καλοπέρασή του, είναι ένας λαός ψυχωμένος που αγαπά τη γη του. El Ard. Έτσι λένε οι Παλαιστινοί. Ard. Ard σημαίνει γη. Ard, αυτή η γη είναι δικιά μας. Αυτήν θέλουμε. Τη γη μας. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι μπορώ να μείνω αδιάφορος και να κάνω τον ουδέτερο όπως η πολιτική ηγεσία της χώρας μου, η οποία δεν με τιμά. Κύριε Πισία, βοηθήστε μας όμως να καταλάβουμε κάτι. Πείτε μου. Εδώ με τόσα ποτάμια αίματος, ναι, και ιδίως από τις 7 Οκτωβρίου εκατέρωθεν υπάρχει αίμα, πόσο, ναι, εύκολο είναι να υπερβεί ο κόσμος και άρα να δώσει και τον τόνο πολιτικά στο να αναγνωρίσει τελικά ο ένας την ύπαρξη του άλλου? Διότι υπάρχει το κλίμα που περιγράφεται, υπάρχουν και ακραίες φωνές και μέσα στη Χαμάς που λένε δεν υπάρχει άλλο κράτος, είναι μόνο το Παλαιστινιακό κράτος. Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα κράτους. Όπως αντιστοίχως οι υπερορθόδοξοι στην κυβέρνηση του Νετανιάχου λένε: ποιοι Παλαιστίνοι? Δεν υπάρχουν Παλαιστίνοι. Υπάρχει μόνο το κράτος του Ισραήλ. Πώς μπορείς πια να το υπερβείς με τέτοιο αίμα? Μπορείς. Να πω ότι το αίμα, βέβαια οι ποσοτικές αναλογίες δεν είναι καλές όταν πρόκειται για αίμα και μάλιστα για αίμα που χάνεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αν έχουμε
θα το πω έτσι με έναν τρόπο πολύ ακραίο, αν έχεις έναν κουβά αίμα από εδώ, έχεις 20 κουβάδες αίμα από εκεί. Αυτό είναι το μετρητικό αποτέλεσμα, Μπετσελέμ και πάλι, ή ο 792 κανάλια μέσα από το Ισραήλ δίνουν αυτές τις στατιστικές, τις εφιαλτικές. Μέσα στα παιδιά που σκοτώθηκαν αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολλές εκατοντάδες. Και βέβαια η στατιστική μας λέει ότι τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουμε 15.000 Παλαιστίνιους σκοτωμένους. Έχουμε μέσα σε αυτά περίπου 2.400 παιδάκια. Αυτά δεν προέκυψαν από κάποια σύγκρουση σαν και αυτή που έγινε τώρα. Σαν αντίπινα. Είναι μια εθνοκάθαρση την οποία κάνει η μία πλευρά ενάντια στην άλλη. Όμως, ας πάμε στην άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά δεν λέει ότι θέλω ένα κράτος και να φύγουν αυτοί από μέσα. Έχω πάρει συνέντευξη από τον Μαχμούντ Τζαχάρ σε συνθήκες ακραίας παρανομίας και ασφάλειας για να μπορέσω να τον πλησιάσω και με πήγα να τον δω. Την έφερα, προβλήθηκε σε κινηματογράφους της Αθήνας το 2008 ήταν. Έλεγε να ζήσουμε μαζί με τους Εβραίους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά λέμε να είναι ένα κράτος. Εμείς υιοθετούμε το μοντέλο της Νότιο-Αφρικανικής Ένωσης. Γιατί ο Μαντέλα, εκεί που εκπροσωπούσε τους μαύρους και οι χριστιανοί, οι λευκοί, εν πάση περιπτώσει, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα κράτος και να ζήσουν αδελφομένοι. Θα έχει μια δυσκολία στην αρχή, θα βάλουμε το χέρι όλοι μαζί, γιατί αυτό είναι στέρεο. Γιατί αυτό είναι καλό. Και στο τέλος, εμείς δεν θέλουμε σε έναν τόπο στον οποίο ζούσαμε. Ζούμε, ο Ηρόδοτος είπε, πήγα εκεί και βρήκα τους Φιλιστίνους, τους Παλαιστίνιους. Τέλος πάντων, ζούμε εδώ πέρα πάνω από 3.000 χρόνια. Δεν θέλουμε να ζούμε πάρα αυτό το κομματάκι και στο 14% και κάτσε να ζήσεις και εμείς παίρνουμε τα άλλα και εμείς ξαφνικά αρπάμε και, τα εδάφη, τα θρησκευτικά και τα θρησκευτικά σας μνημεία τα μετατρέπουμε σε αυτό που θέλουμε. Καλή ώρα ότι κάνει ο Ερντογάν με την Αγία Σοφιά. Αυτά κάνουν οι Ισραηλινοί κάτω όσον αφορά τα μνημεία των Παλαιστινίων. Λοιπόν, αυτό είναι το διακύβευμα. Και λένε, εμείς λέμε αυτό. Είναι καιρός όμως τώρα, όπου δεν σηκώνει παντιέρα η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάδ, για να πούνε όχι, είναι μία μόνο η λύση. Έχουν κάνει παραδεδομένες ανακοχές. Δεν έχουν απαντήσει σε χτυπήματα, γιατί είναι τακτικές οι επιθέσεις από πυράβλους ή αέρος εδάφους ή εδάφους από έξω από τα σύνορα και στη Γάζα κυρίως. Και βέβαια είναι το μακέλεμα που γίνεται πια στη Δυτική Όχθη που τους πετάνε έξω τους Παλαιστινίους από αυτό το οποίο τους δώσανε με τις συμφωνίες του Όσλο. Και πάνε και χτίζουν επικισμούς και φέρνουν κόσμο από αλλού και πάνε τον εγκαθιστούν εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά κατακρεουργείται αυτό το κρατήδιο, θα λέγει ο Κασελάκης τι να πει κανείς, εν πάση περιπτώσει αυτό το κρατήδιο που τους απέμεινε εκεί, και παρόλα αυτά λένε ας δούμε τι θα κάνουν. Όμως δεν το κάνουν. Οι Ισραηλοί προχωράνε να το καθαρίσουν όλο. Έχουν ετοιμάσει σχέδια, τα έχουν δείξει αυτά τα σχέδια. Είναι γνωστά σχέδια όπου οι Παλαιστίνοι δεν υπάρχουν πια στη Γάζα, και έξω από εκεί θα δώσουν λεφτά οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω τι, ποιοι διεθνείς οργανισμοί, θα χτιστούν κάποιοι καταβλισμοί και 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι θα πάνε εκεί. Μερικοί θα σκορπίσουν μέσα στην Αίγυπτο που μπορούν δουλειά, ας πούμε, που βρουν μεροκάματο. Κάποιοι άλλοι θα σκορπίσουν στον κόσμο από εδώ και από εκεί. Ο Σίση λέει, παρά το ότι έχω 9 εκατομμύρια Αφρικανούς και άλλους, και ήπλος έχει 110 εκατομμύρια πληθυσμό. 9 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, δηλαδή εμείς δεν έχουμε πολλούς εδώ στην Ευρώπη. Μόνο η Αίγυπτος έχει 9 εκατομμύρια στο έδαφος της. Δεν το συζητάει κανείς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πια τους έχουμε εδώ, αλλά τι θα κάνουν, εμείς έχουμε κρίση. Έχουμε κρίση οικονομική, πολύ σημαντική. Και μακάρι να γίνει μια εκπομπή μια μέρα και να μιλήσουμε λίγο για τον αραβικό κόσμο και την κατάσταση που υπάρχει εκεί. Δυστυχία, την δυσκολία να σταθούν τα πόδια τους χώρες μεγάλες, ιστορικές, όπως η Αίγυπτος ή κάποιες άλλες. Τέλος πάντων, και λέει να τους πάμε εκεί. Δεν υπάρχει διάθεση από την Ισραηλινή πλευρά να συζητήσει το οτιδήποτε. Και όταν λέω Ισραηλινή πλευρά, κάνω και μια διάκριση. Όχι, θα έλεγα, με αυταπάτες. Έστω με λίγες αυταπάτες. Ο Νετανιάχου φυσικά αυτή τη στιγμή παίζει, που λέμε, το κεφάλι του. Το τράβηξε πολύ μακριά το πράγμα. Και ενδεχομένως εκείνο που, αν δεν αποφασίσει να μπει μέσα και να πάει για την τελική λύση, η οποία όμως μπορεί να φέρει μεγάλες καταστροφές
στην Μέση Ανατολή, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μείνει αναπάντητη. Αλλά εάν το πάει εκεί, γιατί θεωρεί ότι εδώ που τράβηξα, αν κάνω πίσω, θα βρεθώ σαν δικαστήριο του. Ξέρετε, οι Ισραηλοί τον έχουν κάτσει και στο σκαμνί. Το λέω σημαντικά, αλλά θα κάτσει στο σκαμνί για πάρα πολλές ατασφαλίες, να τις πω έτσι, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των δημοσίων εσόδων. Δηλαδή δεν είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει και τέτοια βάρη να αντιμετωπίσει. Εν πάση περιπτώσει, και οι άλλοι, αυτοί που είναι στο προσκήνιο και που συνεργάζονται μαζί του και φτάνει στους 60 τόσους για να έχει την πλειοψηφία στους 120 και να κυβερνά το Ισραήλ, δεν είναι πολλοί από αυτούς καλών προθέσεων. Όμως, πιθανόν, μετά από αυτό που έγινε τώρα, να μην αντέξει το Ισραήλ να σταθεί με αυτή την κυβέρνηση, με έναν Νετανιάχου και κάποιους άλλους ακραίους, να είναι μεγάλες οι πιέσεις των Αμερικανών, που λέω και πάλι σε μια ξεχωριστή συζήτηση, εδώ θα πω 2-3 λέξεις, σε μια ξεχωριστή συζήτηση θα μπορούσα να πω γιατί οι Αμερικανοί υπογείως έχω την εντύπωση ότι θέλουν να το κλείσουν το θέμα, διότι τώρα χάνουν πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία θα τους έδινε να έχουν το Ισραήλ ακόμα εκεί και να έχουν και 5 βάσεις. Βάσεις έχουν ήδη στο Κατάρ, έχουν στο Μπαχρέιν. Δεν είναι αυτό τώρα πια το κύριο μέλημά τους. Από επιρροή καταρακώνονται οι ΗΠΑ. Δεν τους μένει τίποτα. Γίνονται μισητά πρόσωπα οι Αμερικάνοι σε 500 εκατομμύρια Αράβων. Για να μην πω και των Μουσουλμάνων που είναι 1 δισεκατομμύριο, 800 εκατομμύρια. Τι τους δίνει ένας Ερντογάν? Ίσως σκέφτονται να βγουν και ίσως προκύψει κάποια ομάδα, κάποια πολιτική ηγεσία, μεταβατική να το πω, η οποία θα επιδιώξει μια ανακοχή, να τα κουκουλώσει τα πράγματα, να μην τον πάνε για εγκληματία πολέμου, χτύπησε νοσοκομεία, που χτύπησε εκκλησίες, αυτός και η στρατηγή του, η όποια στρατηγή του, είναι και αυτοί οι εγκληματίες μας τα που έχουν κάνει, μα χτυπάς νοσοκομεία, δηλαδή που ζούμε τέλος πάντων, να το καταπιούμε και αυτό, χάνουμε τον αυτοσεβασμό μας. Εάν υπάρξουν και κάποιοι Παλαιστίνοι, αφήστε που δεν μένει ορθούνι εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν και κάποιοι που πρέπει να δικαστούν ως εγκληματίες πολέμου, πάνε μαζί. Για το Μιλόσεβιτς σπεύσανε κάποτε. Ας σπεύσουν και προς τα εκεί. Να δείξουν ότι η Δύση κάτι της έχει μείνει, εν πάση περιπτώσει, από κάποιες αρχές που κάπου τις βρήκε κάποτε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι η λύση δεν είναι δύσκολη για όποιον σκέφτεται λογικά. Πρέπει να δούμε όμως όχι μόνο τα μεγάλα μόνο συμφέροντα, να δούμε και τα μικροσυμφέροντα. Δηλαδή οι κλίκες που υπάρχουν σήμερα στο Ισραήλ δέχονται μια υποχώρηση και μια αναγνώριση ότι υπερεύησαν τα όρια. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος. Είναι ένα κράτος το οποίο συμμετέχει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Χαμάς δεν είναι κράτος. Η Χαμάς είναι μια πολιτική οργάνωση η οποία έχει την πλειοψηφία και κυβερνά στη Γάζα. Τίποτε άλλο. Και φυσικά οι πράξεις ενός κράτους μπορούν να χαρακτηριστούν έγκλημα πολέμου, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, αν μια οργάνωση διαπράξει κάποια εγκλήματα, πάνε για να τα δικάσουν, θα πάνε σε κάποια άλλη κατηγοριοποίηση. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Εάν είναι να υπάρξουν καταδίκες για ακρότητες, αυτές να υπάρξουν. Να υπάρξουν για να καθαρίσει το τοπίο και να βρεθεί μια κάποια λύση. Εγώ έχω φίλους Ισραηλινούς. Όχι μόνο μέσα στο Ισραήλ, και μέσα στο Ισραήλ. Ορισμένοι πια είχαν φτάσει σε μια απόγνωση, πήραν τα παιδιά τους, ζουν στη Γαλλία ή αλλού. Και βέβαια βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα, το πόσα σπίτια αγοράζονται, που δείχνει και την ανασφάλεια από Εβραίους εδώ στην Ελλάδα, οι Ισραηλινούς. Δεν ακριβώς το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει αγοράζουν γιατί βλέπουν την Ελλάδα σαν εδώ χώρα και αισθάνονται ανασφάλεια. Γιατί πού πάει αυτή η ιστορία? Είναι 500 εκατομμύρια οι Άραβες. Και έχουν επιτελέσει την ύβρη οι Ισραηλινοί. Είναι μεγάλη η προσβολή η οποία έγινε σε έναν μεγάλο πολιτισμό. Ο αραβικός πολιτισμός δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν βγήκαν από τα δάση άνθρωποι, ας πούμε. Κύριε Επισία, προφανώς, αλλά να μην τα βλέπουμε, θα σας πει κανείς, μόνο από τη μία πλευρά. Και ο πολιτισμός των Εβραίων, ένας μεγάλος και πανάρχαιος πολιτισμός, ομοίως.
Εδώ το θέμα είναι ότι δεν. Θα πάει σε αυτό, ναι, δεν το αμφισβητώ. Ναι, ναι. Εδώ, δεν είναι αναλογικά τα μεγέθη. Το θέμα είναι ότι δεν επικρατεί η στοιχειώδης απλή λογική για απλές λύσεις. Αυτό που περιγράφεται. Το πράγμα έχει ξεφύγει και θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε κλείνοντας, γιατί ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Αν αισθάνεστε ότι πέρα από την έντονη διαμάχη αίματος Ισραηλινών με Παλαιστινίους, εδώ παίζονται και τα μεγαλύτερα γεωπολιτικά παιχνίδια. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε και πολύ θα χαιρόμουν να είχα και αντίλογο από αναλυτές πολιτικούς που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και οι οποίοι διαπράττουν το ατόπιμα, θα έλεγα, να λένε ότι η εξωτερική πολιτική χαράσεται με ένα ρητό που λέει ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, άρα εμείς είμαστε με το Ισραήλ γιατί το Ισραήλ θα εξασφαλίσει τα εθνικά μας συμφέροντα και έχουμε βέβαια την απειλή από τον Ερντογάν, από την Τουρκία και άρα εμείς τώρα να κλείσουμε και τα μάτια, να βαράμε και παλαμάκια, να μην λέμε την αλήθεια, να αφήνουμε την προπαγάνδα να δουλεύει, γιατί τέλος πάντων αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι λάθος εκτίμηση αυτή, το πιστεύω ότι είναι λάθος εκτίμηση. Πιστεύω ότι οι έξυπνοι Ισραηλινοί και Εβραίοι γνωρίζουν ότι είναι όχι λάθος, είναι εθνική προδοσία για αυτούς αυτό το οποίο επιτελείται αυτή τη στιγμή από την πολιτική τους ηγεσία. Θα τους οδηγήσει σε αφανισμό και αυτά έχουν συμβεί στην ιστορία και πρέπει να το αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Οι Σαουδάραβες που πήγαν και αυτοί σιγά σιγά πήγαιναν συμφωνίες Αβραάμ, κάτι κρατήδια εκεί στον κόλπο κτλ. Άντε και το Μαρόκο, αρχίζουν και κάνουν πίσω. Το Ιράν που αποτελούσε το κλειδί για να διαχειρίζονται, για να χειρίζονται έστω οι Αμερικάνοι τις αμφιθυμίες του Μπεν Σαλμάν στην Σαουδική Αραβία, δεν επαρκεί ως μπαμπούλας που... και από την άλλη μεριά το Δέλερα, σου δώσουμε και κάποια αεροπλάνα μαχητικά για να έρθεις να ισορροπήσεις με τους Ιρανούς. Δεν είναι και καθόλου μάλιστα χαζός ο Μπεν Σαλμάν να πιστεύει ότι θα του δώσουν 20 αεροπλάνα κάτι έγινε. Και έχει προσεγγίσει το Ιράν. Και το Ιράν έχει προσεγγίσει Σιήτες, Σουνίτες. Δεν παίζει σε πρώτο πλάνο πια αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι στα κεφάλια δυτικών που κάνουν γεωπολιτική για το ίντερνετ, ας πούμε, και δεν έχουν πατήσει το πόδι τους ποτέ εκεί. Μα ποτέ, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν τον βλέπουν. Το βλέμμα του Άραβα δεν το καταλαβαίνουν. Αν δεν ζήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει. Κι όμως αυτοί είναι, χαράζουν, λένε, γίνονται σύμβουλοι γεωπολιτικοί, βγαίνουν στις τηλεοράσεις, λένε, τους κατέβει εκεί πέρα, τι λένε αυτοί άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, άμα χάσει την Σαουδική Αραβία, η οποία είδατε διαφοροποιήθηκε στο θέμα της Ουκρανίας. Όπου τώρα έδειξε παγωμάρα. Και όλοι βέβαια, θα σας έλεγα ένα πολύ ωραίο κείμενο του Μαχτή που γράφεται. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Πισία. Πρέπει να κλείσουμε. Μην το απλώνετε άλλο τον τραχανά. Βάλατε όμως πολλά ζητήματα. Και μας δώσατε και μια άλλη εικόνα. Έξω από τα political correct, να το πω αυτό. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Είναι προφανές. Άνοιξε το φάκελος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.